Και αν αυτή τη στιγμή μιλάτε με μια μητέρα η οποία μπόρεσε μέσα από τον πόνο της να βρει τη δύναμη και να κάνει αυτό, αυτό που έπρεπε να κάνει που, για να δικαιώσει τη μνήμη της, ένας άλλος γονιός, είτε λόγω της ψυχολογικής φόρτισης, είτε λόγω ίσως και της άγνοιας κάποιων στοιχείων της νομοθεσίας, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει 19 ολόκληρους μήνες μετά η υπόθεση του 26χρονου Νίκου Τζανόπουλου, του νεαρού ιχθυολόγου και δίτη από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο το Δεκέμβριο του 2018 κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ιχθυοκαλλιέργεια της Ρόδου, εκείνη τη μοιραία μέρα που πραγματοποίησε κατάδυση η οποία του στήχησε τη ζωή. Η μητέρα του Νίκου σπάει τη σιωπή της και περιγράφει στην Κρήτη TV τον αγώνα που έδωσε προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη του γιού της. Για μας κάθε μέρα μετριέται πάρα πολύ δύσκολα. Ακριβώς λοιπόν μετά από 19 μήνες παίρνουμε στα χέρια μας το κατηγορητήριο που συνέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας εξαμελίας του γιού μου. Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να συλλέξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία. Για καταδυτικές εργασίες καταδύθηκε εκείνο το πρωινό, το μοιραίο πρωινό, που του στήχησε τελικά τη ζωή. Ακόμα πιο τραγική πτυχή του εργατικού δυστυχήματος είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αν ο 26χρονος είχε συνοδό δίτη κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, ο θάνατός του θα είχε αποφευχθεί. Το στοιχείο που δίνει ο ίδιος ο εισαγγελέας και το οποίο τσιμπάει διπλά την καρδιά των γονιών που χάνουν το παιδί τους, είναι ότι αναφέρεται στο κατηγορητήριο με την έκφραση ότι με βεβαιότητα θα είχε αποτραπεί το συγκεκριμένο συμβάν αν οι εργοδότες είχαν τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας καταδύσεων. Στο ήδη βαρύ κατηγορητήριο με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας και ο σύζυγός της ιχθυολόγος που φέρεται να ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για κατάδυση στον Νίκο Τζανόπουλο, προστίθεται και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διέθετε τεχνικό ασφαλείας, με τη χαροκαμένη μάνα να καταγγέλει ότι κανένας εργαζόμενος, ούτε ο γιος της, είχε ενημερωθεί για θέμα ασφαλούς εργασίας. Δεν διέθετε τεχνικό ασφαλείας και εδώ θα δώσω άλλη μια πληροφορία ότι ο τεχνικός ασφαλείας που εμφανίζεται στην εταιρεία διορίστηκε την επομένη ακριβώς του ατυχήματος 14/12, γνωρίζοντας η εταιρεία τις συνέπειες που θα είχε αν δεν είχε οριστεί η τεχνικός ασφαλείας. Ο Νίκος, σύμφωνα με τη μητέρα του, είχε προσληφθεί ως ανειδίκευτος εργάτης γιατί δεν είχε πάρει ακόμη το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τραγική ηρωνία ότι το δίπλωμα το παρέλαβαν οι γονείς του 5 μήνες μετά την αποφράδα εκείνη η μέρα. Ειδικά συμμοσορίστηκε από τον εισαγγελέα Ρόδου για το Φεβρουάριο του 2021 με τη μητέρα του αδικοχαμένου Νίκου να νιώθει μία μικρή δικαίωση, τόσο για τη μνήμη του 26χρονου, όσο και για τον αγώνα της προκειμένου η υπόθεση να φτάσει στα δικαστήρια.